σίγουρα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει τη δυνατότητα να συζητηθούν θέματα που αφορούν τόσο τη χάραξη της πολιτικής υγείας, όσο και για να αναλυθεί η πραγματικότητα στις παρηχόμενες υπηρεσίες. Ο σκοπός του πάνελ ήταν η καινοτομία, που είναι ο ακρογωνίος λίθος για την ογκολογία σήμερα, καθώς από εκεί προκύπτουν όλα τα καινούργια δεδομένα που αφορούν γενικότερα το χειρισμό των ασθενών με νεοπλασία, αλλά και ακόμα και του υγιούς πληθυσμού, πώς θα έχουμε εγκυρότερη διάγνωση ή πρόληψη του καρκίνου. Σας ακούσαμε να λέτε μέσα ότι έχει σημασία περισσότερο να αυξηθεί όχι τιμή, αλλά να ανέβει η αξία μιας θεραπείας. Τι εννοείτε με αυτό? Ναι, και δεν... και σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια θέση που έχει υποστεί τα πάντα το τελευταίο διάστημα, οπότε οι ασθενείς εκεί θα χρειαστεί να έχουν κάποια επιπλέον περίθαλψη, κάποια επιπλέον μέτρα. Είναι, εννοούμε ότι δεν έχει σημασία μόνο το πόσο πληρώνεις, που είναι ακριβά τα φάρμακα και τι πληρώνεις, αλλά το τι κερδίζεις από αυτό που πληρώνεις. Και ανέφερα το παράδειγμα μιας υποομάδας καρκίνου του ορθού, όπου κάνοντας 4 μήνες ανοσοθεραπεία, δεν χρειάζεται ο ασθενής να πάρει χημειοθεραπεία, δεν χρειάζεται να πάρει ακτινοθεραπεία και δεν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Οπότε ουσιαστικά, αγοράζοντας ένα πανάκριβο φάρμακο για 4 μήνες, έχεις ένα πολλαπλάσιο κέρδος, που δεν είναι μόνο ότι γίνεται καλά ο ασθενής και αποφεύγει αχρίαστες θεραπείες, αλλά πάει στη δουλειά του, πληρώνει εφορία, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, παρόλο ότι είναι ακριβή η θεραπεία, η αξία του πράγματος κερδίζει είναι πολλαπλάσια. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω.